Πρώτα απ' όλα να πω την καλημέρα μου σε εσάς και σε όλους τους φίλους τηλεθεατές από το κανάλι σας, το TVCO που μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Πράγματι, το Σάββατο η ομάδα Δωδεκάνησης Μπάσκετ με αμαξίδιο δίνει ένα αγώνα με τον ύφεστο Πάτρας για το θεσμό του κυπέλου Ελλάδος. Είναι ένας αγώνας πρόκρισης θα μπορούσα να έλεγα, διότι ο νικητής αυτού του αγώνα συνεχίζει στον θεσμό του κυπέλου και η ομάδα η οποία θα ιτηθεί σταματάει πλέον να έχει την όποια αξίωση για το κύπελο. Πιστεύω απολύτως ότι η ομάδα η δική μας είναι έτοιμη για τον αγώνα του Σαββάτου με τις καθοδηγίες του προπονητή και παίκτη του Χατζηδημητρίου, του Μιχάλη και του γυμναστή του Μποσγανά, του Γιώργου. Οι παίκτες είναι σε όλα έτοιμοι και από θέμα αγωνιστικότητος και από θέμα φυσικής καταστάσεως. Και πιστεύω απόλυτα ότι θα έχουμε και πάρα πολύ κόσμο, διότι είναι ένα άθλημα συναρπαστικό και πολύ περισσότερο το ότι αντιλαμβάνονται με την παρουσία του στο Βενετόκλειο, στο γυμναστήριο μπάσκετ, ότι εμψυχώνουν τους παίκτες να μπορούν να αποκτήσουν μία δύναμη παραπάνω για να διεκδικήσουν με αξιώσεις τη νίκη. Πέραν από εκεί όμως... Πείτε μου, ναι. Πέστε μου. Έλα και πρέπει να πούμε κιόλας ότι η συγκεκριμένη ομάδα είναι από αθλητές από όλη την Δωδεκάνησο, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για την περιοχή μας. Ναι, έτσι ακριβώς. Οι παίχτες που έχει η ομάδα μας Δωδεκάνησος, γι' αυτό λέγεται και Δωδεκάνησος, είναι από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου, αλλά μπορώ να πω ότι η ομάδα μας έχει και παίχτες οι οποίοι είναι εκτός Δωδεκάνησου, διότι δεν κάνουμε εξαίρεση, δεν κάνουμε διάκριση πάνω σε αυτή την όποια αναπηρία έχει ο κάθε παίκτης που είχε κάποια ατυχία στη ζωή του. Εμείς τι θέλουμε? Εμείς θέλουμε να φέρουμε παιδιά να γυμναστούν, να αθληθούν, να γίνουν μια παρέα, να γίνουν μια οικογένεια όλα τα παιδιά και να αντιληφθούν και να καταλάβουν ότι δεν διαφέρουν από εμάς τους αρτιμελείς. Και θα μπορούσα να έλεγα ότι καλύτερα παιδιά είναι αυτά παρά εμείς που έχουμε την κακία μέσα μας. Μάλιστα. Έτσι. Λοιπόν, πάντως είναι μια πολύ συναρπαστική ομάδα. Τους απολαύσαμε και εμείς εδώ στο νησί μας στην ΚΟΟ. Είναι πραγματικά πολύ δυνατή ομάδα. Έτσι. Γι' αυτό ακριβώς δηλαδή κάναμε και το Final Four στην ΚΟΟ, διότι δεν είναι μόνο η Ρόδος που μπορούν να διεξάγονται αθλητικοί αγώνες, θεσμοί για το πρωτάθλημα ή για το κύπελλο, είναι και τα υπόλοιπα νησιά. Και γι' αυτό ακριβώς έγινε και το Final Four στην ΚΟ. Η ομάδα μας, πιστεύω, ο αγώνας καταρχάς είναι το Σάββατο 7 η ώρα στο Βενετόκλειο όπως είπα και η είσοδος είναι ελεύθερη. Διότι εμείς τι θέλουμε? Εμείς θέλουμε να έρθει ο κόσμος, να γίνουν φίλοι της ομάδος. Γι' αυτό λέμε ότι εμείς έχουμε μέλη φίλους της ομάδος και όχι φίλαθλοι ή οπαδούς της ομάδος. Βέβαια, πάντα η εξέδρα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε τέτοιους αγώνες, σε νοκάουτ όπως είναι ο συγκεκριμένος αγώνας του Σαββάτου. Βλέπω τα γνωρίζετε πολύ καλά. Μπράβο σας. Έχω καλό δάσκαλο. Λοιπόν, εμείς θα ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλους τους αθλητές, στην ομάδα του Συλλόγου της Δωδεκανήσου και πραγματικά ευχόμαστε να σας δούμε στο Final Four και όλοι μαζί να απολαύσουμε την νίκη. Έτσι, και εγώ να πω για άλλη μια φορά να κάνω μια παράκληση, πρόσκληση σε όλο τον κόσμο που μας ακούει να έρθει το Σάββατο στο κλειστό γυμναστήριο του Βενετοκλείου. 7 η ώρα είναι ο αγώνας, να χειροκροτήσει και να εμψυχώσει τα παιδιά.